σιγά σιγά στη δεύτερη σεζόν, Έρωτας Φυγάς. Ναι, σιγά σιγά. Εμείς δουλεύουμε εδώ πέρα, πήρε το εδώ, συνεχίζουμε. Είμαστε χαρούμενοι, όσο βαρύ και είναι το έργο μας. Περνάμε καλά. Ωραία ιστορία, δύσκολη. Έρχονται φοβερές ανατροπές. Ποια ήταν η πιο δύσκολη σκηνή που γυρίσατε? Να το πω, σπολεράκι. Της πρώτης σεζόν. Της πρώτης σεζόν υπήρχαν πολλές δύσκολες σκηνές, ειδικά στην αρχή και με τις φυλακές και με όλα αυτά, ήταν έτσι ζόρικες. Και στη δεύτερη σεζόν, ειδικά όταν μαθαίνω κάποια πράγματα τα οποία τα ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι από τον πρώτο κύκλο και εγώ τα μαθαίνω τώρα, εκεί είναι πολύ δύσκολα. Οπότε πάλι δεν θα δούμε τον Μάρκο έτσι να ηρεμεί, να χαμογελάει? Όχι, ποτέ, ποτέ. Με την Αλεξάνδρα? Όλα καλά. Δεν έχω να πω κάτι, γι' αυτό θα τα δείτε στο δεύτερο κύκλο. Στα τόσα δύσκολα μου φτάνει να μ' αγαπάς. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή την πρώτη σεζόν και για τη συμμετοχή μου σε αυτή τη σειρά. Έχω ξαναπεί και σε άλλες συνεντεύξεις ότι είναι μια απαιτητική σειρά. Αλλά μπορώ να πω ότι την ευχαριστηθήκαμε και χαίρομαι πολύ που την έχει αγαπήσει ο κόσμος. Ένα σοκαριστικό φινάλε, και ειδικά για την Αλεξάνδρα. Καλά του έκανε. Όχι, εντάξει, αστείευομαι. Ναι, ήταν ένα σοκαριστικό φινάλε. Ήταν ένα σκληρό φινάλε. Νομίζω ότι κάπως η ηρωίδα μου δικαιώθηκε. Θα την δούμε έτσι να χαμογελάει στην δεύτερη σεζόν. Θα αργήσουμε, νομίζω, να τη δούμε να χαμογελάει, αλλά σίγουρα θα τη δούμε πολύ πιο δυνατή, θα τη δούμε να βάζει τα ωριά της και να υπερασπίζεται αυτά που αγαπάει, χωρίς φόβο. Εσείς πώς βλέπετε την σχέση της Αλεξάνδρας με τον Μάρκο? Εγώ θέλω η Αλεξάνδρα και ο Μάρκος να είναι μαζί. Έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Όπως βλέπετε, είμαι χωρίς το μουστάκι. Στρατής χωρίς μουστάκι τώρα δεν εννοείται. Τι έγινε, αλλάζει ο στρατής? Όχι, όχι. Απλώς δεν έχω ετοιμαστεί ακόμα. Ναι. Να βγάλει ο στρατής το μουστάκι, κάηκε. Θα τον δούμε έτσι καθόλου να ηρεμεί κι αυτός. Ο στρατής είναι ένας άνθρωπος που θέλει να είναι πολύ ήρεμος. Του αρέσει η ησυχία, του αρέσει να περνάει καλά, του αρέσει η φύση. Αυτά που η ζωή σου βάζει μπροστά σου σε δυσκολεύουν. Κάπως όπως ζούμε κι εμείς. Ο κόσμος τι σας λέει? Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ συμπαθής. Και έχει γίνει πολύ συμπαθής γιατί έχει αυτή τη λαϊκότητα και μια πολύ βαθιά ανθρωπιά που τον κάνει έτσι πολύ προσιτό. Στέκομαι μόνος σε σπουδά.